Είναι Σάββατο 19 Μαΐου. Το τηλέφωνο μου χτύπησε και πληροφορήθηκα για ένα φεστιβάλ αλληλείας που θα λάμβανε χώρα στην Πασίγνωση στη Λίμνη Πολυφίτου στην Ιαννή Κοζάνης. Μαζί με τον Αποστόλη ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί για να φτάσουμε έγκαιρα στο μέρος που θα γινόταν η κλήρωση για τις ψαρεύτρες. Λοιπόν, Αποστόλη, τελικά ποιο τραβήξαμε, φίλε? 35, φίλε. 35, άντε γουρλίδικο να είναι, φίλε. Το μέρος που αντικρίσαμε όταν φτάσαμε στη λίμνη απλά μαγευτικό. Κατά πράσινο και γεμάτο ζωή και στην πανίδα όσο και στη χλωρίδα του. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Carp Team Grevena. Ακόμη ένα επεισόδιο, όπως θα διαπιστώσατε, μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Βρισκόμαστε λοιπόν στην λίμνη Πολυφίτου, στα Σέρβια Κοζάνης. Η τοποθεσία εδώ είναι η Ιαννή Κοζάνης για ακόμη ένα φεστιβάλ αλλίας Κυπρίνου, μαζί με τον φίλο Ταγκούμα Αποστόλη, που βρίσκεται δίπλα μου, στη θέση του οδηγού. Αυτή τη στιγμή κατηφορίζουμε προς το σημείο που θα ψαρέψουμε. Η ψαρεύτρα μας έχει τον αριθμό 35, την τράβηξε ο Αποστόλης και ελπίζουμε να είναι τυχερή. Στο φεστιβάλ θα λάμβανε συμμετοχή και ο Θοδωρής Χατζημπαυλίδης, ένας νέος και καταξιωμένος επαγγελματίας, αλλά και μεγάλος λάτρης του carp fishing, όπου διατηρεί κατάστημα αλλίας Κυπρίνου στην Πτολεμαΐδα. Έτυχε λοιπόν να βρεθούμε και να κληρωθούμε σε διπλανές ψαρεύτρες, οπότε και σκέφτηκα να του αφιερώσω ένα επεισόδιο. Μετά την κλήρωση πήραμε το δρόμο για να βρούμε την ψαρεύτρα μας, να αρχίσουμε να ταΐζουμε και να στείνουμε τον εξοπλισμό μας. Το ίδιο έκανε πιο δίπλα και ο Θοδωρής, που από νωρίς άρχισε το συγκεντρωμένο τάισμα, πενοβγαίνοντας τη λίμνη για ακόμη καλύτερους στόχους. Ο καιρός, αν και στην αρχή με άγχωσε μήπως χαλούσε, στη συνέχεια τα σύννεφα άρχισαν να εξαφανίζονται και έκαναν το ψάρεμά μας ακόμη πιο απολαυστικό. Το πρώτο ψάρι μετά από κανένα 2 ώρο ήρθε στο καλάμι του Θοδωρή και με λεπτό χειρισμό το έφερε προς την απόχη του. Μικρού σχετικά βάρος ψάρι, όμως σίγουρα ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τη συνέχεια. Με την μέθοδο του Distance Stick, συνεχώς μετρούσε αποστάσεις για να έχει όσο το δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στις βολές του.
ξανάριξε το καλάμι και περίμενε το επόμενο ψάρι. Δεν άργησε να έρθει, λίγο μεγαλύτερου μεγέθους αυτή τη φορά και όλα βαίναν σε καλό πλέον δρόμο για μια καλή συνέχεια και ένα συνεχόμενο πέρασμα κυπρίνων στο ταϊσμένο μέρος. Ωραίος. Μπράβο, Τέχο. Τρίτο ψάρι στο ίδιο μέγεθος και ο Θοδωρής πάντα εκεί έτοιμος για τη μάχη με το επόμενο ψάρι.
τέταρτο ψάρι και ανάμεσα στα πιασμένα πολλά ακόμη χαμένα λόγω της έντονης υποβρύχιας βλάστησης. Τότε ο Θοδωρής χρησιμοποίησε το σύστημα απελευθέρωσης βαρυδίου σε περίπτωση που κάποιο ψάρι πιανόταν έτσι ώστε να μην προλάβει να μπερδευτεί στα χόρτα. Πιο δίπλα μας, πολλοί ακόμη ψαράδες δοκίμαζαν τα δολώματά τους και περνούσαν όμορφα το απόγευμά τους μέσα σε ένα φυσικό παράδεισο. Οι κριτές ήρθαν να ζυγίσουν όλα τα αλλιεύματα και να ξαναπέσουν στο νερό για να απελευθερωθούν. Το Αποστόλη χτύπησε και ένας Κυπρίνος δεν σταματούσε να δίνει τη μάχη του ως την τελευταία στιγμή. Ένα όμορφο ψάρι της τάξης των 3 κιλών ζυγίστηκε και απελευθερώθηκε. Η νύχτα πλησίαζε και ο Θοδωρής ήταν ανυπόμονος για το επόμενο ψάρι που το περίμενε πώς και πώς. Ο αέρας έντονος έδιωχνε τα σύννεφα πιο μακριά και άλλαζε συνεχώς την ατμοσφαιρική θερμοκρασία.
για βραδάκι και ο Θοδωρής τραβάει ακόμη ένα ψάρι, μπαίνοντας στη λίμνη για να το αποχιάσει. Έντονο δυνατό ρεύμα, έβγαλε ακόμη ένα πανέμορφο γρυβάδι για να ποζάρει στο φακό. Την επόμενη μέρα, οι κριτές ήρθαν και μαζί τους ήρθε και η ΕΡΤ 1 για να κάνει ένα αφιέρωμα στον διαγωνισμό και να αναδείξει αυτό το όχι και τόσο δημοφιλές, αλλά σίγουρα το πιο συναρπαστικό χόμπι στην Ελλάδα. Το δεξί καλάμι χτύπησε και ένα ψάρι άρχισε να τραβά την πετονιά σαν τρελό. Ο Θοδωρής σήκωσε το καλάμι και όλα δείχναν πως το ψάρι ήταν αρκετά πιο μεγάλο.
υπομονή και προσεκτικές κινήσεις, έφερε στην απόχη ένα μεγαλύτερο ψάρι που κόντευε τα 7 κιλά. Πιάστηκαν ακόμη πολλά ψάρια, όμως σίγουρα το σημείο που πραγματικά έμεινε με το στόμα ανοιχτό ήταν όταν δύο καλάμια χτύπησαν ταυτόχρονα και επειδή η βοήθεια από διπλανή ομάδα δεν επιτρέπεται, ο Θοδωρής έπιασε μαζί και τα δύο καλάμια και άρχισε να φέρνει ταυτόχρονα τα δύο ψάρια στην ίδια απόχη. Τι κάνουμε τώρα? Ο διαγωνισμός τελείωσε και η ώρα της απονομής έφτασε. Συνέχεια θέση η κύριε Νταγκούμας και Ματζάνας με σύνολο 14.550. Και στην πρώτη θέση ο κύριος Χάρης Παυλίδης με σύνολο 44.650. Η ομάδα μας βγήκε πέμπτη ανάμεσα σε πάρα πολλές συμμετοχές και ο Θοδωρής Χατζιπαυλίδης πρώτος με 44 κιλά σε σύνολο ψάρια και κάνοντας 3 στα 3 σε όσο φεστιβάλ και διαγωνισμούς πραγματοποιήθηκαν. Κάπου εδώ σας αφήνω. Ήταν πραγματικά ένας υπέροχος διαγωνισμός και με πολύ ωραίες ψαρευτικές αναμνήσεις. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Από εμένα και όλη την ομάδα του Carpe Team Grevena, γεια σας και να είστε όλοι καλά.